Πρώτη καλεσμένη η Φιλένα Ζουμαδάκη, ένα κορίτσι που ήρθε από τα Χανιά για να μιλήσουμε για τη διαφορετικότητα. Καλώς σας βρήκα και από κοντά. Σε ευχαριστώ που μπήκες στον δρόμο καταρχάς. Χανιά Ηράκλειο. Οδήγησες και ήρθες, ήρθες μου. Όχι, είπα να μην πω σε αυτό το τρυπάκι, να το πάρω μόνη μου. Δεν το έχω πάρει το αμάξι μόνη μου μέχρι το Ηράκλειο. Στην πόλη όμως μέσα κινείσαι. Στην πόλη μέσα στα Χανιά κινούμε άνετα. Και αυτά μέχρι το Ρέθυμνο έχω πάει οδηγώντας μόνη μου. Μετά παραπέρα δεν έχω πάει. Σιγά σιγά. Εντάξει, παρόλο που είμαι αρκετά χρόνια. Αρκετά χρόνια οδηγός. Ναι. Το 2007. Και τι σε φοβίζει? Δεν ξέρω. Στην πόλη έχω μία. Μήπως χαθώ, μήπως βρεθώ σε λάθος δρόμο, μήπως. Έχω μία. Με τον προσανατολισμό λίγο δεν το έχω. Αν υπάρχουν τώρα τα GPS, τα. Και αυτά και σε βγάζουν και σε καθοδηγούν. Αλλά εντάξει, θέλω σιγά σιγά ακόμα να. Ξέρεις, μου κάνει λίγο εντύπωση γιατί έχεις κάνει τόσες υπερβάσεις στη ζωή σου. Έχεις κάνει τόσα άλματα που το να μου πεις ότι ξέρεις, Μωρία Ανδριανή, με το αυτοκίνητο δεν αυτό, δεν θέλω και πολύ να κυκλοφορώ σε άλλες πόλεις. Μου φαίνεται λίγο ότι. Εσύ, Φιλένα, αποκλείεται. Κι όμως υπάρχει και αυτό. Εντάξει. Πρέπει να καταπολεμάμε τους φόβους μας. Θα γίνει κι αυτό, σιγά σιγά, βήμα-βήμα. Τώρα, στην αρχή, το πάμε λαού-λαού, το πήγαμε μέσα στην πόλη, το πήγαμε λίγο έξω από την πόλη. Εντάξει, θα γίνει κι αυτό. Απλά δεν το είχα βάλει σε άμεση προτεραιότητα. Με το ρυθμό σου, τον σέβεσαι έτσι. Γενικά τον ρυθμό σου? Ναι, ναι. Με το ρυθμό, όπως μπορώ, χωρίς να πιέζομαι. Γιατί αν πιέζομαι, δεν μου βγαίνει μετά. Πες μου, καταρχάς, έχω μια άλλη απορία. Το όνομά σου πώς προκύπτει? Το όνομά μου είναι σύνθετο από τις δύο γιαγιάδες. Είναι από το Φιλία και το Ελένη. Πολύ ωραία. Και το βγάλανε και το συνθέσανε Φιλένα. Φιλένα. Μάλιστα. Λοιπόν, Φιλένα, ήρθες στον κόσμο αυτό και ήρθες. Είσαι ένας άνθρωπος εντελώς διαφορετικός από εμάς τους υπόλοιπους. Μάλιστα. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος. Δεν ξέρω πώς το λέμε. Έχεις νανισμό. Πώς το περιγράφουμε σωστά και ωστά? Ιατρικά λέγεται χονδροπλασία. Χονδροπλασία. Το λέμε και νανισμό, κάτι που δεν μ' αρέσει να σου πω. Να μας τα λες αυτά αλήθεια, και να λέμε και να χρησιμοποιούμε εμένα, και υπάρχει σαν λέξεις. Υπάρχει σαν όρος και τα λοιπά, ορολογία. Απλά ιατρικά λέγεται χονδροπλασία. Που σημαίνει ότι δεν μεγαλώναν οι χόντροι και πήγε το ύψος μου τόσο όσο μέχρι ένα σημείο. Από εκεί πηγάζει. Αυτό εκεί το χαρακτηριστικό σου, θεωρείς ότι σε καθόρισε στη ζωή σου? Βέβαια. Σε καθορίζει από την ώρα που αρχίζεις να αντιλαμβάνεσαι τον εαυτό σου. Από την ώρα που μεγαλώνεις και βλέπεις τον εαυτό σου, όπως όλα τα παιδάκια που μεγαλώνουν και βλέπουν πόσο ψηλώνουν, αν ψηλώνουν, πόσο μπορούν να καταφέρουν κάτι. Mm. Βλέπουν μετά τα άλλα παιδάκια δίπλα τους και βλέπουν τη σύγκριση και λες γιατί αυτό το παιδάκι είναι πιο ψηλό από μένα. Από ποια ηλικία αρχίζεις να θυμάσαι τον εαυτό σου, να παρατηρείς τους άλλους γύρω σου και να μπαίνει μέσα στο μυαλό σου ότι εγώ είμαι διαφορετική από τον υπόλοιπο κόσμο? Από το δημοτικό. Mm. Δεν μπορώ να θυμηθώ πιο παλιά, δηλαδή πιο από νήπιο και έτσι. Από το δημοτικό εκεί, από την πρώτη δημοτικού, από εκεί το θυμάμαι τον εαυτό μου που έβλεπα ότι ναι, ότι κάτι συμβαίνει και είχα αρχίσει να το ψάχνω και μέσα μου. Και πώς το δούλευες μέσα σου, πώς έχει αποτυπωθεί?
το δούλευα σιγά σιγά, βοηθήσαν και οι γονείς πάρα πολύ. Δεν το βλέπα όμως τόσο, δεν το είχα έτσι τόσο να πω, μα γιατί, δηλαδή να έχω αυτό το, το συνέστημα και γιατί να μην είμαι εγώ έτσι και γιατί να μην είμαι σαν όλα τα παιδάκια. Απλά το βλέπα σαν ότι, okay, είμαι έτσι, αλλά θέλω την παρέα σου, θέλω να είμαστε μαζί, θέλω κι εγώ, θα είμαι κι εγώ σε αυτό το σχολείο, θα είμαι κι εγώ με αυτά τα παιδιά σε αυτή την τάξη. Και σιγά σιγά δουλευόταν αυτό, όλο αυτό. Οι υπόλοιποι άνθρωποι γύρω σου, πέραν της οικογένειάς σου? Οι υπόλοιποι άνθρωποι, όσο το δυνατόν, γιατί τότε ήταν και άλλα τα χρόνια, σιγά σιγά ήταν, εντάξει, υπήρχε μια αποδοχή, υπήρχε μια περιέργεια, υπήρχε μια... και καλά προσπαθούσαν να καταλάβουν τι είναι αυτό που συμβαίνει και αυτή η δική τους την πλευρά και τι μπορεί να συμβαίνει σε μένα και τι χειρισμό ίσως χρειαστώ εγώ. Αλλά όχι, όσο θυμάμαι ήταν normal, δηλαδή με την έννοια ότι όπως φερόντουσαν σ' άλλα τα παιδάκια, έτσι φερόντουσαν και σε μένα. Αισθάνθηκες λοιπόν ποτέ την ανάγκη να έχεις άλλο χειρισμό? Όχι. Δεν αισθάνθηκα την ανάγκη. Και δεν επιδίωκα τον άλλο χειρισμό. Mm. Γιατί αυτό που, και ίσως αυτό και με βοήθησε, ήθελα να προσπαθώ να φτάσω σε αυτό που καταφέρουν και τα άλλα παιδιά. Και το προσπαθούσα. Απογοητευόμουν, όπως είπα και στο βιντεάκι σε μια φάση. Είπα ότι και καλά, π.χ. αν ήθελα να συμμετάσχω σε, να παίξουμε κάτι, σε ένα βόλι. Mm. Παίζαμε βόλι, θυμάμαι και αυτά. Και πάλι, εντάξει, απογοητευόμουν μεν, αλλά και πάλι το προσπαθούσα. Δεν το έβαζες κάτω ποτέ? Με βάζανε λίγο πιο μπροστά, έκανα δυο σουτ, πώς τα λένε και αυτά. Ναι, ήμουν έτσι και αυτά, όσο μπορούσα το προσπαθούσα. Μέσα σου από πού αντλούσες αυτό το πείσμα? Γιατί όλοι μέσα μας, okay, είναι φορές που έχουμε τη δύναμη να προσπαθήσουμε πράγματα και είναι και φορές που δεν έχουμε δύναμη, που απογοητευόμαστε, που αισθανόμαστε λίγοι μπροστά στις περιστάσεις. Το μέσα καλλιεργήθηκε σιγά σιγά. Καλλιεργήθηκε μέρα με τη μέρα. Δεν είναι εύκολο. Γιατί λυγίζεις το βράδυ και σηκώνεσαι το πρωί. Και λες, ήμουν λυγισμένη, έκλαψα, γιατί υπήρχαν πολλά βράδια που κλαις. Πολλά βράδια που λες γιατί. Αλλά το πρωί λες, όχι, συνεχίζω, προσπαθώ. Έτσι πήγε. Και πήγε και με τη βοήθεια, όπως είπα, μου ήρθαν λίγο τα πράγματα έτσι, που βοήθησε όλο το σύνολο. Δηλαδή? Η οικογένεια, πρώτα απ' όλα, είναι οικογένεια. Μετά, παίρνεις ένα σχολείο, σε μια κοινότητα, είναι δασκάλι. Και πέρα από το νηπιαγωγείο, που είναι το πρώτο σκαλί, mm-hmm. που και εκεί υπήρχε μια πολύ ωραία μεταχείριση, στο δημοτικό, που είναι το αμέσως μετά που βγαίνεις πιο πολύ έξω mm. και μαθαίνεις περισσότερα πράγματα, υπήρχε μεγάλη στήριξη. Και συγκεκριμένα η στήριξη αυτή ήρθε και από τη δασκάλα μου που φτιάξαμε και αυτό το ωραίο βιντεάκι με τη δική της παρόντριση και πρόταση μαζί με τους άλλους συναδέλφους της. Τη Μαρία την Κλιματσάκη, η οποία ήταν αρρωγός αυτό το πράγμα. Δηλαδή την είχα από τη Δευτέρα μέχρι την Τετάρτη, σύνοτι με παρακολουθούσε μέχρι το τέλος όλης του δημοτικού κτλ. Και ήταν μεγάλη στήριξη. Και πιστεύω ότι και αυτή και όλη η σχολική κοινότητα και μετέπειτα και στο γυμνάσιο και στο λύκειο και τα παιδιά, δεν ξέρω πώς έγινε αυτό, ίσως το προσπάθησα κι εγώ και το κέρδισα, ίσως και αυτοί προσπαθήσανε γιατί θέλανε να το δούνε κι αλλιώς και mm-hmm. να το εντάξουν κι αυτοί από την πλευρά τους στο σύνολο μέσα, όλο αυτό μαζί. Φιλένε, εγώ σε γνώρισα μέσα από τη δουλειά που έκανε το σχολείο, στο οποίο είναι η διευθύντρια η Μαρία Κλιματσάκη, το 11ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων. Έφτιαξαν ένα εξαιρετικό βίντεο, μια ταινιούλα μικρού μήκους, ένα ντοκιμαντέρ, που δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω αυτό, που σε συστήνει. Μιλάς εσύ ίδια για την ιστορία τη δική σου, μιλάς για τη διαφορετικότητα μέσα από τη δική σου ιστορία, απαντώντας σε ερωτήσεις των παιδιών. Και θέλω να μου πεις. Εγώ λίγο μπορώ να υποψιαστώ ακούγοντας τις απαντήσεις, ποιες ήταν οι ερωτήσεις, αλλά θέλω να μου πεις μία ερώτηση που σου έχει μείνει χαραγμένη, που θεωρείς ότι σε ξεκλείδωσε. Μία ερώτηση από αυτές που σου έθεσαν τα ίδια τα παιδιά. Μία ερώτηση ήταν αυτή που μου είχαν πει ότι ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή μου. Ποια ήταν? Και πώς είχα πει ότι, που τους είπα πιο δύσκολη στιγμή, ήταν όταν ήρθε μία συμμαθήτρια και σε αρκετά μεγάλη ηλικία. Και μου είπε ότι ξέρεις άτομα σαν εσένα πεθαίνουν νωρίς. Mm-hmm. Ήταν λίγο πολύ τραυματικό τότε.
Και όπως είπα και στα παιδιά, εντάξει, πήγα λίγο κλάμενη, όχι λίγο, πήγα κλάμενη σπίτι, το συζήτησα, γιατί στην οικογένεια τα συζητάμε. Δηλαδή ο μπαμπάς μου, γιατί τη μάμα μου την έχασα νωρίς, αλλά μετά ο μπαμπάς μου ξαναπαντρεύτηκε και αυτά, και όλοι μαζί το βράδυ ξανασυζητούσαμε και συζητάμε ό,τι γινόταν και ό,τι γίνεται και ό,τι μας απασχολούσε. Και οπότε το βγάζα και από μέσα μου, mm-hmm. αλάφρονα, και προσπαθούσε και αυτός με τον τρόπο του να μου πει ότι μην ακούς πάντα αυτά που λένε, παιδιά είναι, μπορεί να το πούνε και έτσι, μπορεί να το έχουν ακούσει, δεν πειράζει κτλ. Και έτσι, έτσι συνέχιζα. Βλέποντας τη ζωή σου από όταν σε θυμάσαι μέχρι σήμερα, ποιες διαπιστώνεις ότι είναι σε σταθερή βάση οι μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας άνθρωπος με διαφορετικά χαρακτηριστικά από το μέσο όρο του πληθυσμού? Γενικότερα μιλάμε. Για τη δική σου περίπτωση θέλω να μου πεις, εσύ πώς το έχεις βιώσει? Εντάξει, ένας άνθρωπος με χαμηλό ύψος όπως εγώ έχει γενικότερα προβλήματα, δηλαδή στη μετακίνηση, στα μέσα μεταφοράς, στην εξυπηρέτηση του όταν πάει π.χ. σε μια υπηρεσία. Εσύ πώς το κάνεις αυτό? Να το κάνουμε λίγο πρακτικό και απτό, λίγο να μου το περιγράψεις. Έχεις το αυτοκίνητο και μετακινείς. Αν όμως θέλεις να ανέβεις σε ένα λεωφορείο, όπου τα λεωφορεία έχουν πολύ ψηλό σκαλοπάτι για να ανέβουμε, πώς θα ανέβεις? Παλιότερα που είχα ένα αρκετά πιο ψηλό, το ανέβαινα. Όπως μπορούσα θα το ανεβώ. Το είχα άγχος πολύ, αλλά μετά το ξεπέρασα κι αυτό. Γιατί μπορεί να χρειαστεί να βάλω το γόνατό μου, π.χ. να σκύψω, να στηριχθώ και αυτά, να πατήσω το άλλο κτλ. Και να ανέβω. Αλλά το. Εντάξει, λέω, πρέπει να το κάνεις και θα το κάνεις. Τι να κάνουμε, δεν. Πας σε μια υπηρεσία που εκεί σας είναι πάρα πολύ ψηλά. Εκεί πέρα τώρα. Πάω από το πλάι. Το γεια σας. Ήρθα. Ναι, λέω συγγνώμη, λέω, δεν είναι αυτό, θα πρέπει να σηκωθείτε εσείς ή αυτό. Mm-hmm. Οπότε λέω να σας μιλήσω, λέω και από εδώ κτλ. Και πάω λίγο από το πλάι. Τώρα σε λειτουργικά θέματα, όπως π.χ. να πάω σε ένα ATM να. Και να μην φτάνω. Θα πρέπει, αναγκάζομαι και ψάχνω ATM για να βρω, για να π.χ. να σηκώσω λεφτά, γιατί πολύ καμιά φορά να μην. Πώς το κάνεις, πρακτικά? Ψάχνω να βρω που μπορώ να πάω και ποιο με βολεύουν. Πολλές φορές δεν μπορώ να μπω, π.χ. λέμε τώρα μέσα σε μια υπηρεσία που έχουν στην τράπεζα, λέμε, που έχουν πολύ ψηλά το κουμπί. Mm-hmm, mm-hmm. Στην αρχή έπαιρνε τον μπαμπά μου, λέω, λέω, μπαμπά, τώρα να πάμε να κάνουμε δύο δουλειές. Μετά ή θα μπω με κάποιον άλλον μαζί, ή δεν θα πάω καθόλου. Γιατί ορισμένες φορές με έχουν αναγκάσει κάποιες συνθήκες όπως είναι αυτές, που λες, θα προτιμούσα να βρω ή θα βρω κάποιον να πάω μαζί, ή δεν θα πάω καθόλου και θα βρω να κάνω κάπως αλλιώς τη δουλειά, δυστυχώς. Άλλες περιπτώσεις τώρα πιο απλές, οι οποίες π.χ. πάω στο σούπερ μάρκετ. Και βλέπεις τώρα, εντάξει, τα περισσότερα προϊόντα είναι μέχρι ένα 80 ύψος στα στάν που βάζουν κτλ. Θα το ζητήσω. Θα το ζητήσω από κάποιον που είναι δίπλα μου. Σας παρακαλώ, μπορείτε να μου δώσετε αυτό? Θα το ζητήσω από μια υπάλληλο εκεί. Θα βρεις τη λύση. Θες να διατηρείς την αυτονομία σου, αυτό καταλαβαίνω. Ναι. Να έχεις μια κανονική ροή στην καθημερινότητα. Ναι, και αυτό κάνω. Να μην αυτοαποκλείεσαι. Όχι. Δεν φτάνω, δεν θα πάω. Όχι. Στο σπίτι σου μέσα, τα καθημερινά, δηλαδή, δεν ξέρω, έχεις προσαρμόσει το σπίτι σου σε ύψη που βολεύουν εσένα? Το σπίτι είναι ένα σπίτι το οποίο δεν είναι δικό μου, ώστε να το φτιάξω στα δικά μου δεδομένα. Και οπότε θα πρέπει εγώ να φτιάξω τα δικά μου δεδομένα μέσα στα ήδη υπάρχουσα, που είναι για έναν μέσο κοινό άνθρωπο, mm-hmm. με ένα μέσο κοινό ύψος 1,60 και άνω τέλος πάντων, και να το φτιάξω εγώ. Έτσι λοιπόν, καθιέρωσα π.χ. στον ανέβω να πλύνω τα πιάτα. Να μαγειρέψω, να φτάσω στην κουζίνα, mm-hmm. να μαγειρέψω, να είμαι και εγώ πιο ασφαλής και καλύτερα. Και αυτά εφάρμοσα ωραία σκαμνάκια, σταθερά, ώστε να μπορέσω να κάνω και εγώ τη δουλειά μου ανάλογα. Ακόμα και στο μπάνιο ή στην κουζίνα, πιο πολύ σε αυτές τις δύο, σε αυτά τα δύο σημεία δηλαδή. Γενικότερα, σε έχεις δει να προσαρμόζεις τα δικά σου δεδομένα, στα δεδομένα όλων των υπολείπων? Στην νοοτροπία, στις αντιλήψεις, το τι προσδοκίες έχουν από σένα. Αν εννοείς, αν έχω. Εσύ αν έχεις πιάσει τον εαυτό σου να προσαρμόζεσαι σε όλα τα υπόλοιπα γύρω σου. Τον έχω πιάσει. Και δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί δεν θα μπουν οι άλλοι πάντα σε σένα. Θα πρέπει εσύ να προσαρμοστείς, και εσύ να προσαρμοστείς στους άλλους. Και μέσα από εκεί να τους δώσεις να καταλάβουν ότι ναι, εγώ προσαρμόζομαι, αλλά κατάλαβέ με όμως και εμένα. Ναι.
Ότι... Δεν βάζεις όμως την ασπίδα. Κοίταξε να δεις, εγώ έχω μία πάθηση, είμαι ένας διαφορετικός άνθρωπος και θα πρέπει όλα να έρθουν να εξυπηρετήσουν τις δικές μου ανάγκες. Όχι. Και στην αρχή ντρεπόμουν αν το έβαζα αυτό. Γιατί το λογικά, θεώρησα... επέτρεψέ μου να πω ότι λογικά θα έπρεπε να μην κάνουμε καν αυτή τη συζήτηση. Δηλαδή να είναι αυτονόητο ότι θα έχεις πρόσβαση σε υπηρεσίες, σε μέσα μεταφοράς, όλα αυτά τέλος πάντων που αυτή τη στιγμή έχουμε συζητήσει. Το αυτονόητο τώρα, εντάξει. Αυτονόητο ίσως για κάποια άλλη χώρα ευρωπαϊκή, το οποίο είναι λίγο πιο πάνω από εμάς σε κάποια θέματα και έχουν μελετήσει και έχουν φτιάξει καλύτερες κάποιες προϋποθέσεις. Και εμείς το προσπαθούμε, αλλά θέλουμε και εμείς δουλειά. Ναι. Και στο αυτονόητο αυτό θα πάρω για παράδειγμα μια ράμπα που μπορεί να ανέβει ένα αναπηρικό αμάξι, ένα αναπηρικό αμαξίδιο που μπορεί να ανέβω κι εγώ, γιατί μπορεί εγώ να μην μπορώ να ανέβω εύκολα τα σκαλοπάτια. Και οποιοδήποτε άλλο. Δεν είμαι μόνος, όμως μόνο εγώ ή μόνο το αμαξίδιο. Μπορεί να είναι και μια γυναίκα που έχει ένα καρότσι με ένα παιδί. Βέβαια. Δηλαδή πρέπει να σκεφτούμε ότι δεν εξυπηρετούμε μόνο μία ομάδα και οπότε είμαστε αναγκασμένοι για παράδειγμα να φτιάξουμε μια ράμπα γιατί. Ξέρεις, μπορεί να σκάσει, συγγνώμη που το λέω έτσι, να έρθει ένα άτομο που να είναι σαν αμαξίδιο. Όχι, θα πρέπει να το δούμε ότι βοηθάμε και άλλους, βοηθάμε και τον εαυτό μας τον ίδιο και βοηθάμε και άλλες ομάδες έτσι. Στα πιο απλά, είτε είναι μια ράμπα, είτε είναι ένα σκισές, είτε είναι οτιδήποτε. Στο κομμάτι της δουλειάς, πώς είναι η ζωή σου? Δύσκολη. Είναι δύσκολη. Έχεις κάνει σπουδές, ναι. Έχεις τελειώσει το Πολυτεχνείο, έτσι δεν Μάλιστα. είναι. Έχω τελειώσει το Πολυτεχνείο, ηλεκτρονικό. Έδωσες κανονικά εξετάσεις όπως όλοι όσοι ήθελαν να μπουν στο Πολυτεχνείο. Πέρασα, μπήκα με τον ειδικό νόμο του Αρσένη, άνευ εξετάσεων. Mm-hmm. Μπήκα στη σχολή στα Χανιά που μπας, με παρότρινε να πάω για να είμαι και κοντά του, δεν ήθελε να φύγω. Και... Θα ήθελες να είχες φύγει. Ναι. Ναι, είναι το μόνο που μετανιώνω. Ποτέ δεν είναι αργά, φιλένα. Σίγουρα, ναι. Απλά. Εντάξει, ξέρεις, τελειώνεις κάτι και θες κάτι άλλο μετά παρακάτω. Μπορεί να θες και να ψάξεις και κάτι που ίσως θες ακόμα να κάνεις, που να σ' αρέσει ακόμα περισσότερο. Mm. Αλλά σίγουρα, τελείωσα εκεί πέρα. Μετά τώρα στην αγορά εργασίας τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Γιατί? Γιατί στον ιδιωτικό τομέα βλέπω ότι υπάρχει λίγο διστακτικότητα. Άμα τη εμφανίσει της φιλένας. Δεν ξέρω αν είναι, άμα τη εμφανίσει είναι, ή αν πιστεύουν ότι δεν υπάρχουν ικανότητες, δεν υπάρχει, πιστεύουν ότι υπολείπουμε και άλλων στοιχείων, όπως είναι η νόηση, όπως είναι η συνδυσλειτουργία, ίσως των μερών μου, δεν ξέρω. Υπάρχει δηλαδή σαν να υπάρχει στο μυαλό του κόσμου, μια στρεβλή εικόνα. Και αυτό που θέλω, είναι το εξής. Ας δώσουν μια όθηση και ας δοκιμάσουν. Δοκιμάσουν να δούνε τις δυνατότητες. Γιατί δεν υπάρχει, δηλαδή δεν μπορούμε όλοι, ή δεν γίνεται όλοι να μπούμε σε ένα δημόσιο τομέα και να πούνε: OK, μπήκε εκεί πέρα. Τακτοποιήθηκε. Έχουμε ήσυχη τη συνείδησή μας. Υπάρχει ιδιωτικός τομέας. Και ο ιδιωτικός τομέας θα πρέπει και αυτός να ανοίξει λίγο τα φτερά του και να εντάξει μέσα καλύτερα κάποιες ομάδες και όλους. Και εμάς με τα άτομα με αναπηρία. Για να δει ότι μπορούμε και εμείς να αποφέρουμε. Ίσως φοβούνται ότι ένα άτομο εργαζόμενος μπορεί να αποδώσει 80% και εγώ μπορώ να αποδώσω 50%. Εγώ αυτό που τους προκαλώ όμως και τους λέω είναι το ότι δοκιμάστε. Φέρτε τα άτομα. Εγώ δεν θα είχα ένα πρόβλημα να πούνε, ξέρεις κάτι, δοκιμαστικά μια εβδομάδα. Mm-hmm. Να με δούνε. Ακόμα και σε υπηρεσίες που έχω πάει και στα γραφεία που έχω δουλέψει. Έχω προσαρμόσει από το γραφείο, θέλετε, από την καρέκλα, από αυτό. Δεν έχω ζητήσει, δεν έχω πετήσει, δεν έχω κάνει τίποτα. Προσπαθώ εγώ και τα προσαρμόζω. Όπως μπορώ, αυτά που μου παρέχουν στα δικά μου, για να μπορώ εγώ να είμαι καλά και να εξυπηρετώ τον κόσμο, αν είμαι σε μια εξυπηρέτηση, ή να μπορέσω να κάνω τη δουλειά μου πάνω στο γραφείο. Αλλά ανοίξτε, τους λέω να ανοίξουν καλύτερα τα μάτια τους, να δουν καλύτερα κάποια πράγματα και να δουν ότι. Δεν θέλουν να είναι στο περιθώριο. Μπορούν και είναι αποδοτικοί και μπορούν να αποδώσουν. Αυτό πιστεύω και αυτό θέλω να περάσω και μέσω της αναπηρίας και μέσω της προβολής όλης αυτής που γίνεται. Γιατί ναι μεν, αλλά θέλουμε και εμείς να συνυπάρχουμε,
Θέλουμε και εμείς να δώσουμε στην κοινωνία, να δουλέψουμε όπως δουλεύει όλος ο κόσμος, να ανεξαρτητοποιηθούμε. Τι σημαίνει αυτό, ανεξαρτητοποιηθούμε? Σημαίνει ότι καλώς ή κακώς, εχόντων των πραγμάτων, δεν μπορούν να μας στηρίζουν οι γονείς μια ζωή. Θέλεις να είσαι αυτόνομη. Θέλεις να είσαι αυτόνομη. Και η αυτονομία η πρώτη που έρχεται είναι μέσα από την εργασία. Mm-hmm. Ώστε να μπορείς να νιώθεις και αποδοτικός, να νιώθεις ότι προσφέρεις στην κοινωνία, μπορείς να βγάζεις και του βγάζεις το δικό σου μεροκάματο με τη δική σου ικανότητα. Στέκεσαι στα πόδια σου. Στέκεσαι στα πόδια σου. Γιατί έχεις όλες τις δυνατότητες να το κάνεις και την αρτιότητα και την επαγγελματική και την ακαδημαϊκή. Ακριβώς. Και πάει λέγοντας. Και συν τη άλλη, εντάξει, μπορεί να χάνουμε ένα 10%, 20%, δεν ξέρω πόσο μπορεί να χάνει ο καθένας. Από εκεί πέρα όμως κάπου χάνουμε και κάπου κερδίζουμε. Δηλαδή, τι εννοείς να χάνουμε ένα 10%? Δηλαδή 20%. Να πιστεύουν ότι ίσως να μην αποδώσουμε, ξαναλέω όπως είπα και πριν, στο 80% που μπορεί να αποδίδει ένας μέσος κοινός. Αυτό όμως βασίζεται σε κάτι ή είναι μια εκτίμηση που μπορεί να έχει κάποιος αβάσιμη? Είναι μια εκτίμηση που εγώ πιστεύω ότι μπορεί να έχει. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να ανοίξουν λίγο τα μάτια τους και να δουν λίγο καλύτερα και να δοκιμάσουν. Και να αξιολογήσεις αντίστοιχα, ναι. Φιλένα, εγώ εισπράττω από σένα μια θετικότητα γενικά σαν άνθρωπο. Έχεις πολύ καλή εικόνα του τι σημαίνει γύρω σου και μέσα σου. Ξέρεις τι σου γίνεται και τι γίνεται και γύρω σου. Εσύ ποιο αναγνωρίζεις ως κύριο χαρακτηριστικό σου σαν προσωπικότητα? Είμαι δυναμική. Και αυτός ο δυναμισμός είναι που με βοηθάει μέχρι τώρα. Και δεν τα έχω βάλει κάτω. Γιατί αν δεν ήμουνα, είχα αρκετές δυσκολίες στη ζωή μου. Και θα έχω από ό,τι βλέπω. Σιγά σιγά, όπως όλοι μας, εγώ λίγο παραπάνω, αυτή η δυναμικότητα είναι κάτι το οποίο προσπαθώ να τη σφραγίζω και να τη σφραγίζω κάθε μέρα όσο μπορώ. Και για να με κρατάει εμένα καλά. Ποιο είναι το ωραιότερο πράγμα που έχει συμβεί στη ζωή σου? Το ωραιότερο πράγμα είναι, όπως είπα και στα παιδιά και όπως θέλω να ξαναπώ, είναι και όταν παίρνεις το πτυχίο σου που βγαίνεις και παίρνεις στην απονομή και βλέπεις την αποδοχή του κόσμου εκείνη την ώρα και βλέπεις ότι η προσπάθεια σου και η κόπη σου ανταμείβονται. Εκανοποίηση. Και επίσης όταν βγήκα και πήρα και το δίπλωμα οδήγησης που κανείς δεν το πίστευε ότι ξέρεις θα μπορέσω και αυτά και λέω όχι θα το βρω, θα το ψάξω, θα το κάνω. Εσύ εκεί, θα βγω πείσμα. Εγώ εκεί πείσμα, ναι. Όταν βγαίνω στην αγορά εργασίας και λέω ναι εδώ είμαι κι εγώ και προσφέρω. Είναι μια καλή στιγμή όταν είναι μια αυτό. Καλή στιγμή, είναι από τις καλές στιγμές και που έχω κάποιους φίλους και την οικογένειά μου και με στηρίζουν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έκανες αυτό το δρόμο μέχρι εδώ. Σου εύχομαι να φτάσεις μέχρι και τη Σιτή οδηγώντας μόνη σου μια μέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να υπερβείς αυτά τα μικρά-μικρά. Γιατί έχεις υπερβεί τόσα μεγαλύτερα. Σιγά-σιγά όλοι θα κάνουμε υπερβάσεις. Μέρα με τη μέρα θα τις κάνουμε όλοι. Και εσύ εύχομαι να κάνεις τη μεγαλύτερη υπέρβαση που θέλεις στη ζωή σου. Μου βάζεις εμένα τέτοια τώρα στο μυαλό, γιατί ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Και να πας ακόμα πιο κάτω. Για να δούμε που θα μας βγάλει. Φιλένα μου, να είσαι καλά. Χάρηκα πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιστροφή στα όμορφα Χανιά να έχεις. Ευχαριστώ πολύ και εσείς εδώ στο Ηράκλειο να κρατάτε γερά. Αγωνιστικά μηνύματα από την καλεσμένη σήμερα. Και να έρθετε και από εκεί να σας βλέπω. Θα σας έρθουμε. Έχουμε τόσα ωραία πράγματα να κάνουμε στον τόπο σας. Και άλλη μια φιλενάδα τώρα. Για να πάμε και τη βόλτα μας στα Χανιά. Έτσι. Να είσαι καλά, ρε φιλένα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.